με αφορμή τη χθεσινή αναμέτρηση Ηρακλή και Χάνθ. Και ο παίχτης που το μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος με τη φανέλα του Ηρακλή στο beach volley, να μην το ξεχνάμε. Παναγιώτης Ευγενίδης, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνουμε. Είσαι καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Να μην το ξεχνάμε, έτσι, είσαι πρωταθλητής Ελλάδος. Όχι, είχαμε για αυτή την τιμή να εκπροσωπήσει τον Ηρακλή στο beach volley, όπως έχουμε ξαναπεί. Βεβαίως. Ήταν πολύ όμορφα. Και χθες να υποθέσω ότι, μάλλον αν ήμουν στη θέση σου, πρώτο θα αισθανόμουν λίγο περίεργα, γιατί βλέπω τον Ηρακλή απέναντί μου. Έναν Ηρακλή που πέρυσι έζησα τελικό κυπέλου, πήρα πρωτάθλημα Ελλάδος στο beach volley, έπαιξα τετράδα, έζησα ωραίες στιγμές, νίκη στα ντέρμπι κτλ. Και από την άλλη, το περίεργο μπορεί να έγινε όμορφο συνέστημα, και αυτό θα μου το πεις εσύ, Παναγιώτη, γιατί ξανασυναντήθηκες με τον αρκετό κόσμο που χθες ήταν και φώναζε υπέρ του Ηρακλή, βέβαια, αλλά ήταν κάτι που φαντάζομαι σου έλειψε λίγο από την περσινή σου παρουσία στη Μίκρα. Σίγουρα ήταν ένα ανάμεικτο συνέστημα. Αρχικά συγχαρητήρια στον Ηρακλή για τη νίκη του. Φαίνεται ότι και φέτος ακολουθεί την ίδια πολύ καλή πορεία που είχε και πέρσι στο κύπελο. Δηλαδή ετοιμάζει για ένα ακόμα παιχνίδι για να πάει μετά και το Final Four, μετά ναι, από την κλήρωση που έγινε. Σίγουρα για μένα τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Εντάξει, ο Ηρακλής ήταν ένα πολύ καλό σχολείο για μένα πέρσι. Κράτησα πολύ καλές εμπειρίες και παικτικά, αλλά και γνώρισα μοναδικούς ανθρώπους μέσα από το βόλιο και μέσα από τον Ηρακλή. Και καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, δηλαδή και η επικοινωνία που είχαμε με τον Ηρακλή, ήταν κάθε άλλο παρά ανταγωνιστική στο χθεσινό παιχνίδι. Ήταν εντάξει ένα πολύ όμορφο συνέστημα το να παίζει και μια τέτοια ομάδα, και φυσικά το ότι έγινε το κλειστό της Χαφ Μίκρα από τους οπαδούς ήταν πολύ όμορφο κι αυτό. Εντάξει, κάποιοι αθλητές δεν το έχουν νιώσει αυτό, δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Ναι. Α, μπράβο, δεν έχουν τέτοια υποστήριξη. Οι αθλητές του Ηρακλή είναι πολύ τυχεροί και πρέπει να εκτιμούν τη βοήθεια που έχουν από τον κόσμο. Είναι πολύ καλό συνέστημα και έχουν πολύ μεγάλη όθηση. Και το είδαμε και χθες. Εντάξει, και η ομάδα του Ηρακλή, γνωρίζαμε εξ αρχής το αποτέλεσμα, ήταν ανώτερη από εμάς. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούσαμε και να τους δώσουμε μια καλή ευκαιρία για προπόνηση. Και ώστε να έχουν καλή συνέχεια και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα, που έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια τώρα. Υπήρξε πάντως κόντρα, πήρατε και ένα σετ. Βέβαια, ο Γιάννης Ορφανός, ο πρώην προπονητής σου, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, έδωσε συμμετοχή σε όλα τα παιδιά. Χρησιμοποίησε, αν δεν κάνω λάθος, όλους τους αθλητές που είχε στη διάθεσή του. Άφησε και το κλίντι έξω που ξεκουράστηκε. Σας δόθηκε ευκαιρία να κατακτήσετε ένα σετ, να κοντράρετε τον Ηρακλή και παιδιά όπως εσύ πέρυσι που δεν είχαν πολύ χρόνο στα παιχνίδια, γιατί είναι πίσω από τους βασικούς κατά κάποιο τρόπο. Ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρίας, Παναγιώτη, για να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο μάτς, έτσι. Σίγουρα. Τώρα εμείς σαν Χάνθ, αυτό που είχαμε σαν προτεραιότητα είναι να είμαστε πιο πολύ ανταγωνιστικοί, να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στα ίσια τον Ηρακλή. Μας έδωσε την ευκαιρία αυτός ο Ηρακλής, που καλά έκανε, χρησιμοποιήσει όλους τους αθλητές του, έδωσε χρόνο για να προετοιμαστεί, όπως είπαμε, για τη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί έχει πολύ, πολύ δρόμο ακόμα. Εντάξει, είχε το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και εμείς από πλευρά μας, επειδή έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο στη ΧΑΝ, πρωταγωνιστούμε στη δεύτερη κατηγορία, κοιτάμε το δικό μας στόχο, κοιτάμε που είναι η άνοδος ο στόχος μας από την Α2, και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτό το παιχνίδι, ώστε ο Ηρακλής να μας τραβήξει αγωνιστικά, όπως και έκανε στο χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δώσει τη φετινή χρονιά, και αυτό ήταν στην πολύ καλή παρουσία του Ηρακλή, ότι παρόλο τις αλλαγές, παρόλο τα διαφορετικά σχήματα, ήταν πολύ σοβαρός και πολύ επαγγελματικός από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πόντο. Ναι. Μιας και αναφέρθηκες και στην Α2, που έχετε και φέτος, όπως και πέρυσι, η Χάνθ έχει στόχο. Πέρυσι δεν τα κατάφερε στον τελικό, το play-off ιτήθηκε από την Κομωτινή, που βρίσκεται πλέον φέτος στην Α1. Φέτος μακάρι να τα καταφέρετε, να αυξηθούν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχεις άποψη, αν και δεν είστε στον ίδιο όμιλο, για την ομάδα της Ρόδου? Σίγουρα από το αποτελέσμα το παρακολουθούμε. Είναι δεύτερη κι αυτή. Ναι. Είναι δεύτερη, έχουν ένα πολύ καλό σύνολο και αυτοί έχουν ενισχυθεί από αθλητές που έχουν αγωνιστεί στην Α1, δηλαδή έχει αθλητές με εμπειρίες από την Α1. Αλλά σίγουρα η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ της Α1 και της Α2 είναι μεγάλη. Θεωρώ ότι η Ηρακλής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στη Ρόδο. Παρ' όλα αυτά θέλει προσοχή, γιατί θα είναι μετά από ένα ταξίδι και αυτοί
θα είναι με μεγάλη ενέργεια, θα δώσουν 100%. Θα παίζουν με τον Ηρακλή και θα τα δώσουν όλα, βέβαια. Μπράβο. Για κάθε ομάδα είναι πολύ σημαντικό κίνητρο να παίζει με μια ομάδα σαν τον Ηρακλή, και πόσο μάλλον να έχει και μια διαφορά κατηγορία και θες να αποδείξει το κάτι παραπάνω. Εχθές, κατά διάρκεια του αγώνα, υπήρξε μια προσπάθεια από τον Μπουράκη, ήταν νομίζω, να... και μου θύμισε πάρα πολύ με το πόδι αυτό που έκανες πέρυσι, που δεν το ξεχνάω ποτέ. στο Ηρακλής ΠΑΟΚ, που φαντάζομαι το θυμούνται και πολλοί οπαδοί της ομάδας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Σε μια πολύ δύσκολη φάση να έχεις κάνει ένα Κριστιάνο Ρονάλντο ψαλιδάκι και μάλιστα να έρχεται και πόντος μετά για το μονόκ μπλοκ του Προύσαλη που ακολούθησε. Ήταν ονειρική στιγμή για σένα εκείνο το μάτσε. Εκείνο το μάτς, εντάξει, και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε όλους τους αθλητές. Εντάξει, τώρα ένα στοιχείο όπως που μου αρέσει η άμυνα, να παλεύουμε για κάθε πόντο, αυτό που έγινε σε ένα τόσο κομβικό σημείο ήταν πολύ καλό. Και αντίστοιχα, όπως είπες και ο Αντώνης, και τα παιχνίδια που παρακολουθώ φέτος και με τα δεδομένα τώρα που του έχει δοθεί πολύ περισσότερος χρόνος, ναι. Και αυτός τρομερή. Που είναι πρώτο λίμπερ ουσιαστικά. Ναι, από πλέον, και όπως είδα και τους άλλους αθλητές, και τον Γιώργο τον Τζουμάκα και τον Μούκλια, που είναι οι πιο νέοι, είχαν εκπληκτική αλλαγή, τα παιδιά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι αυτό θα είναι το κέρδος του Ηρακλή από φέτος για τα επόμενα χρόνια, που είναι αθλητές στους οποίους πρέπει να βασιστεί. Δηλαδή ο Αντώνης με τον Τζουμάκα και τον Βασίλη είναι αυτή τη στιγμή ηλικιακά έτοιμοι να δείξουν το μέλλον του Ηρακλή. Δηλαδή, χθες, μετά από τόσο καιρό που τους είδε, είχαν... Και ο Δημήτρης ο Μούχλιας, αλλά θα μας φύγει στην Αμερική του χρόνου. Γι' αυτό, ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα παιδί με πολύ καλά προσόντα, μια αθλητική οικογένεια. Εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση και αυτός. Πιστεύω όμως θα βοηθήσει τώρα αρχικά για τους εφήβους. Έχουν το Final Four νομίζω τώρα. Βεβαίως, Κυριακή Δευτέρα. Κυριακή Δευτέρα. Μπράβο, ωραία. Καλή επιτυχία και εκεί. Και συγχαρητήρια στην αδερφή σου που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ. Η οικογένεια είναι στα του βόλεϊ, έτσι. Ευχαριστώ. Με την ελπίδα μπελοκύπων φυσικά, συγχαρητήριά της. Λίμπερο, σου ξέφυγε λίγο. Δεν είναι πάσα. Λίμπερο, ναι. Ωραία. Λίμπερο. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, πάρα πολύ και για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλή επιτυχία και στον Ηρακλή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Το ξέρω ότι θα χαρείς πολύ να δεις τον Ηρακλή να καταφέρνει πράγματα. Το ξέρω. Φυσικά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ναι, γεια. Εξαιρετικό παιδί, ο Παναγιώτης Ευγενίδης.